Στην κόψη του ξηραφιού η Μέση Ανατολή, με τη Χαμάς να απουσιάζει από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα, που θεωρούνται ως η τελευταία ευκαιρία για αποκλιμάκωση, σύνδεση με το Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας Σταύρο Ιωαννίδη. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Οι κρίσιμες συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τις 10.30 έχει αναχωρήσει η αντιπροσωπεία των Ισραηλινών προκειμένου να μεταβεί στην Ντόχα για τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες ναι, μεν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι της Χαμάς. Παρ' όλα αυτά, η οργάνωση έχει δηλώσει ότι αφού ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, αργότερα και αφού ενημερωθεί για τις θέσεις των Ισραηλινών, θα καταθέσει και τις δικές της θέσεις στους διαμεσολαβητές. Γνωρίζουμε ότι από την πλευρά του Ισραήλ στην Ντόχα έχει μεταβεί ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο επικεφαλής της Σινμπέτ, αλλά και εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Ενώ βεβαίως βρίσκονται και οι Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA, αλλά και εκπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, αλλά και του Κατάρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κρίσιμες αυτές οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, αλλά και για την απελευθέρωση των ομήρων, διότι όπως γνωρίζουμε βεβαίως από την έκβαση των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί και η απάντηση που αναμένεται να δώσει το Ιράν για την δολοφονία Χανίγια αλλά και η Χεσμπολά για την δολοφονία Σούκρ. Όλοι εδώ περιμένουν το αποτέλεσμα. Οι εκτιμήσεις βεβαίως λένε ότι μάλλον δεν θα γνωρίζουμε σήμερα αλλά ενδεχομένως αύριο ή και μέσα στο Σαββατοκύριακο ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Να σας πω ότι σήμερα στις 9 το βράδυ εδώ στο Ισραήλ θα συνέλθει το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας σε υπόγεια αίθουσα μάλιστα εδώ στο Τελαβίβ για λόγους ασφαλείας όπως αντιλαμβάνεστε. Ενώ το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πορεία συγγενών των ομήρων οι οποίοι με τη σειρά τους θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι ο χρόνος τελειώνει και ότι ίσως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία προκειμένου να απελευθερωθούν οι δικοί τους άνθρωποι, οι όμηροι που βρίσκονται στη Γάζα εδώ και 314 ημέρες από το ξεκίνημα του πολέμου. Ταυτόχρονα όμως, Μάρκο, ενώ όλα αυτά γίνονται σε διπλωματικό επίπεδο και υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το θρίλερ, είχαμε από χθες το βράδυ αλλά και σήμερα το πρωί αρκετές επιθέσεις, κυρίως στο βορρά από τη Χεσμπολά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και μπαράζ ρουκετών, ενώ συνεχίζονται κανονικά και οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, όπου δόθηκαν νέες εντολές εκένωσης για τη Χαν Γιουνίς. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες συνεχώς. Ευχαριστώ θερμά, Σταύρο Ιωαννίδη.